Θα συνεχίσουμε πάλι στο πόντιουμ με τον κύριο Μόσχου, που θα μας μιλήσει για ένα καινούριο του παιχνιδάκι, ή όχι τόσο καινούριο, αλλά πολύ χρήσιμο για τους νεαρούς ειδικευόμενους ή γιατρούς που μπαίνουν στο χώρο του καταράκτη. Είναι το ICE Surgical Virtual Reality Simulator για την εγχείρηση του καταράκτη. Ενδιαφέρον, σας ακούμε. Βάλτε την ομιλία. Λοιπόν, τι είναι ο προσομοιωτής? Ο προσομοιωτής σήμερα μπαίνει σε πολλά πράγματα. Αυτός εδώ, βάλτε να παίξει λίγο το βίντεο. Δεν θα μπορούσε να κάνει όλα αυτά και ούτε τα έκανε πρώτη φορά παίρνοντας ένα αεροπλάνο και πετώντας το έτσι. Τα έκανε πρώτα σε προσομοιωτή. Ξέρουμε όλοι ότι όλοι οι πιλότοι σε προσομοιωτή εκπαιδεύονται και μετά πετάνε το Phantom. Μετά πετάνε αυτό το ακροβατικό αεροσκάφος. Έτσι. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να καταλάβουμε σήμερα με την τεχνολογία που διαθέτουμε ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να ξεκινάει πάνω σε ένα μάτι, πάνω σε ένα στομάχι, πάνω σε οτιδήποτε, πάνω σε ένα κόκαλο, χωρίς να έχει κάνει κάποια προσομοίωση και κάποια εκπαίδευση προηγούμενα. Λοιπόν, ο προσομοιωτής είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να προσομοιάσει και τα πρόσθια ημιμόρια και τα οπίσθια ημιμόρια. Λοιπόν, βλέπετε πώς κάθεται ένας εκπαιδευόμενος σε ένα προσομοιωτή και πώς κάθεται σε ένα χειρουργείο. Δηλαδή έχεις περίπου τις ίδιες συνθήκες με ένα πραγματικό χειρουργείο. Λοιπόν, βάλτε να παίζουν και τα δυο ταυτόχρονα. Δεξιά λοιπόν βλέπετε μια προσομοίωση σε μια κάψα και εδώ είναι μια πραγματική, ένα πραγματικό χειρουργείο, ένα πραγματικό μάτι. Δείτε πόσο προσομοιάζει, πόσο ακριβώς. Ό,τι κινήσεις θα κάνετε σε μια τέτοια κάψα και ό,τι μπορεί να σας έφευγε, μπορεί να σας έκανε, τα ίδια πράγματα θα πάτε και εκεί. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ό,τι λάθος θα κάνετε εδώ, αν το κάνετε και εκεί, θα κάνετε το ίδιο λάθος. Δείτε τώρα σε κάποια συμπία που ο χειρουργός δυσκολεύεται, ξέρετε πόσο δύσκολη είναι μια τέτοια καψόλη. Δείτε, μόλις τράβηξε λίγο κάθετα, έφυγε προς τα έξω. Δηλαδή προσομοίωσε ακριβώς αυτό που θα έκανε ένας χειρουργός αν έκανε σε μια πραγματική κάψα το ίδιο λάθος. Άρα λοιπόν, αν κάνετε μια τέτοια εκπαίδευση σε ένα τέτοιο μηχάνημα και αντιμετωπίσετε 5, 10, 15 φορές το ίδιο πρόβλημα, σίγουρα θα γίνετε καλύτεροι. Και σίγουρα όταν ζεσταθείτε με ένα τέτοιο μηχάνημα, σίγουρα τα αποτελέσματά σας θα είναι καλύτερα. Βλέπετε πώς είναι το μηχάνημα, έτσι. Έχει ένα ηλεκτρονικό μάτι ουσιαστικά. Έχει μια οθόνη αφής. Ρυθμίζεις, έχεις τον πododiακόπτη του μικροσκοπίου και τον πododiακόπτη της φακοθρυψίας ή του μηχανήματος του οπισθίου ημιμορίου. Άρα προσομοιάζεις όλες σου τις κινήσεις και όλα όπως θα κάνεις στο χειρουργείο. Αυτό το μηχάνημα έχει κάποιους ακροδέκτες και κάποια probes, τα οποία όταν ανάλογα με τη χρήση που κάνεις, όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό το ηλεκτρονικό μάτι, σου προσομοιάζουν την κατάσταση. Δηλαδή πιάνεις για λαβίδα, όταν μπαίνει μέσα στο μάτι το probe, το βλέπεις σαν λαβίδα. Ό,τι κίνηση κάνει στο χέρι σου είναι η κίνηση της λαβίδας. Ό,τι κίνηση κάνει στο χέρι σου είναι η κίνηση του probe. Λοιπόν, άρα όλα αυτά τα προσομοιάζει. Δηλαδή τη λαβίδα, τον κυστέο τόμο, το φάκο probe, τις κάνουλες που βάζεις τα εξοδολαστικά μέσα, το βιτρεκτόμο, το λέιζερ που χρειάζεται να κάνεις πίσω, το scrapper για να βγάλεις μια μεμβράνη και πάρα πολλά άλλα. Ό,τι δηλαδή κάνεις στην πραγματικότητα μπορεί να στο προσομοιάσει και να το κάνεις. Εδώ λοιπόν δίπλα στην οθόνη σου δείχνει όλα των μηχανών, δηλαδή όλα τα δεδομένα των μηχανών. Άρα λοιπόν μπορείς να βάλεις τα δεδομένα σου που θες, όπως σε μια φακοθρυψία, και να δουλέψεις ακριβώς με τα δεδομένα που θα δούλευες σε ένα πραγματικό μάτι. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα, δουλεύοντας πάνω σε ένα τέτοιο μηχάνημα, να σου δείξει τα λάθη σου στο τέλος, δηλαδή να σου πει πόσα λάθη έκανες, πού ετάκανες τα λάθη, πού υστερείς, και στο τέλος όταν περάσεις τα στάδια σου δίνει τη δυνατότητα,
από στάδιο σε στάδιο να βελτιώνεσαι. Και σου λέει πού υστερείς. Αν λοιπόν δεν μπορείς να περάσεις ένα στάδιο, δεν μπορείς να πας στο επόμενο στάδιο. Πέρα από το ότι μπορείς να κάνεις κάποια ανεξάρτητα πράγματα, αλλά αν κάποιος ξεκινήσει την εκπαίδευσή του σε ένα τέτοιο μηχάνημα, απαιτεί όπως ένα πραγματικό μάτι που ξεκινάς και σου λένε στην αρχή, κάνε μόνο τις τομές. Και πάμε στο επόμενο. Κάνε μόνο τις τομές. Κάνε την καψουλόρυξη. Αυτό σου ζητάει ακριβώς. Αν περάσεις αυτό το στάδιο, δηλαδή θεωρείς ότι είσαι ικανός, πας στο επόμενο στάδιο για να κάνεις το επόμενο στάδιο. Λοιπόν, τα πρώτα στάδια, βάλτε να παίξει λίγο το βίντεο, είναι αυτά. Τι σου κάνει, σου λέει μπες μέσα να αποκτήσεις μια αίσθηση του βάθους και με τα δυο σου χέρια να αρχίσεις να δουλεύεις τα δυο σου χέρια. Οι περισσότεροι στερούν στο να δουλεύουν τα δυο σου χέρια. Άρα λοιπόν σου λέει δούλεψε τα δυο σου χέρια, ακούμπησε αυτά τα μέσα και γίνονται πράσινα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πετύχεις σε κάποιους χρόνους και αυτό επαναλαμβάνεται και σου δίνει τη δυνατότητα να αρχίσει να γυμνάζεις τα δυο σου χέρια. Να αρχίσεις λοιπόν να κάνεις. Εδώ βλέπετε το αντίστοιχο πίσω, μέσα στο θάλαμο. Εδώ βλέπετε, σου δίνει την καψουλόρυξη. Βάλτε να παίξει λίγο το βίντεο. Βλέπετε ότι εδώ σου βάζει το βισκοελαστικό. Πήγαμε στο προηγούμενο. Πάμε λίγο στο προηγούμενο εδώ. Γιατί πήδηξαμε ένα. Βάλτε να παίξει. Παίζει. Ωραία. Πήγε το επόμενο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι βάζετε το ηξοδολαστικό. Βλέπετε πόσο ωραία φαίνεται. Πώς πρέπει να βάζεις το ηξοδολαστικό για να διώξεις το υγρό από μέσα. Πώς βάζεις τον κυσταιοτόμο να ξεκινήσεις την καψουλόρυξη. Έχεις τη λαβίδα σου, δηλαδή κάνεις ό,τι ακριβώς θα έκανες σε ένα πραγματικό χειρουργείο. Πιστεύω ότι δεν αμφιβάλλει κανείς ότι δεν έχει καμιά σχέση με ένα μάτι από γουρούνι, προσπαθώντας ένα μάτι που είναι μούσμουλο να κάνεις πράγματα και να πετύχεις πράγματα. Εδώ το προσομοιάζεις και μπορείς να το επαναλαμβάνεις όσες φορές θες. Λοιπόν, βλέπετε πόσο. Ό,τι λάθος κάνεις θα στο προσομοιάσει. Δηλαδή, αν τραβήξεις την κάψα απότομα, θα σκιστεί. Δηλαδή, δεν είναι ότι το κάνει μόνο του, το κάνεις εσύ. Δηλαδή, είναι ακριβώς το ίδιο. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Βλέπετε που το δείξαμε και προηγούμενα. Όλες τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις, έτσι. Αυτό μπορεί κανείς να το δει και σε βιντεάκι πριν το ξεκινήσει. Δηλαδή ένας που θέλει να εκπαιδευτεί μπορεί να το δει σε βίντεο όλες αυτές τις κινήσεις που κάνεις, να τις δεις και μετά να τις κάνεις εσύ. Βλέπετε ότι χρειάζεται να μπει ο αέρας, χρειάζεται να μπει η χρωστική, δηλαδή κάνεις τα πάντα. Βλέπετε ότι ξεπλένεις λίγο το. Λοιπόν, βλέπετε πόσο κοντά στην πραγματικότητα είσαι. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτό που παθαίνουμε πολλές φορές, αν είναι ένας πολύ γαλακτώδης φακός, σου λέει τι να κάνεις. Δηλαδή βλέπετε ότι έβγαλε κατευθείαν το γάλα που βγαίνει από μέσα. Βλέπετε πόσο εκπαιδευτικό είναι. Δηλαδή, αν δεν κάνεις όλα αυτά, θα πάθεις αυτά που θα πάθαινες στο χειρουργείο σου όταν είχες να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο καταράκτη. Αυτά για να τα κάνεις Κώστα, πες, πρέπει να περάσεις από τα πιο άκρη. Ναι, υπάρχουν, ναι, για να φτάσεις αυτά σίγουρα, απλώς σου δίνει τη δυνατότητα και ξεχωριστά να τα κάνεις. Δηλαδή, μπορείς να τα κάνεις. Αλλά σίγουρα μετράει το progression. Βλέπετε ότι κάνεις ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, μετά αρχίζεις και κάνεις τη φακοθρυψία. Δηλαδή πρέπει να κάνεις ακριβώς ό,τι κάνεις.
ας το πάμε παρακάτω, κάνεις τις πλήσεις, δηλαδή τελειώνεις μια επέμβαση. Έτσι, αυτό είναι το στάδιο 5. Α, όχι, δεν έχει αναλώσιμο. Αυτό που είπα στην αρχή. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι, δεν έχεις αναλώσιμο που βάζεις κάθε φορά, αλλά φυσικά τα τρία probe κάνουν από 10.000 το ένα. Αν το σπάσεις, δηλαδή το χτυπήσεις, κάνει 10.000. Αυτό πρέπει να προσέξει κανείς. Γι' αυτό πρέπει κάποιος εκπαιδευτής να είναι πάντα δίπλα. Ο προσομοιωτής είναι έξω, για όσους δεν τον έχουν δει, είναι στη γωνία πέρα και κάνουν κάποια εκπαίδευση. Έτσι. Μπορούν να πάνε να το δουν δηλαδή πώς είναι το μηχάνημα. Βλέπετε ότι προσομοιάζει ακόμη και το φακό, ακόμη και το ρικό φακό, για να βάλεις πώς, τι κινήσεις πρέπει να κάνεις για να τον ευθυγραμμίσεις. Βλέπετε, πλένεις, κάνεις δηλαδή όλα ό,τι κάνει μια πραγματική εγχείρηση. Άρα λοιπόν ένας που θα αρχίσει και θα κάνει 10, 20, 100 φορές αυτό το πράγμα, δεν θα είναι το ίδιο με κάποιον που θα μπει σε ένα χειρουργείο πραγματικό και θα ξεκινάει εκείνη τη στιγμή να μαθαίνει όλες αυτές τις κινήσεις. Βλέπετε ότι εδώ έχει τα σημάδια για να ευθυγραμμίσει κανείς τον τορικό φακό. Εδώ το ίδιο είναι για το πίστιο, δηλαδή κάνεις, αφαιρείς το ALM, δηλαδή είναι, βλέπετε πόσο λεπτομέρεια και πόσο και συνέχεια βελτιώνεται το μηχάνημα, δηλαδή συνέχεια αναβαθμίζεται και βελτιώνεται και βάζει και καινούργια πράγματα, έτσι. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο μας δίνει πάρα πολύ καλή εκπαίδευση. Πες μας και λίγα πρακτικά πράγματα, πού το βρίσκουμε, αν έχεις κάποιο λοιπόν, πρόγραμμα εκμάθησης, αν γίνονται κάποια σεμινάρια, ναι, και όλα αυτά. Βλέπετε ότι μπορείς να κάνεις επιπλοκές, έτσι, ακριβώς όπως... Το επίσης ρυθμίζει και τα fluidics. Ναι, το είπαμε, μα το είπαμε, ότι μπορείς να ρυθμίσεις ακριβώς όπως θα δούλευες στο μηχάνημά σου, έτσι. Λοιπόν, και στο τέλος σου δίνει ένα report που σου λέει πού ήσουν καλός, πού δεν ήσουν καλός, έτσι, και περνάς από αυτό το στάδιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε όλο τον κόσμο γύρω στα 350 νομίζω μηχανήματα, έχουν διαδοθεί σε πάρα πολλές χώρες. Βλέπετε ότι στην Αμερική και στην Κεντρική Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα. Βλέπετε ότι υπάρχουν σε μεγάλα πανεπιστήμια εκπαιδευτικοί χώροι που εκπαιδεύουν τον κόσμο για να είναι καλό στο χειρουργείο του, έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο μηχάνημα σήμερα. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί είπαμε υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες στην Αμερική και στην Ευρώπη. Είναι γιατί εκεί υπάρχουν και το χρήμα, έτσι. Εκεί μπορούν και εκπαιδεύονται καλύτερα, όλοι το ξέρουμε, γιατί είναι ένα μηχάνημα το οποίο απαιτεί αρκετό κόστος για να το προμηθευτεί κανείς. Εμείς το έχουμε προμηθευτεί. Δυστυχώς, παρότι το έχουμε 2 χρόνια, το λέω δυστυχώς, δεν έχουμε καταφέρει από μόνοι μας να το περάσουμε τόσο πολύ στην εκπαίδευση. Έτσι, γιατί τα ιδιωτικά κέντρα δεν συμμετέχουν τόσο πολύ στην εκπαίδευση αυτή τη στιγμή, ενώ κάνουν πράγματα και που δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια, όπως είναι το διαθλαστικό κομμάτι, που για μένα όλοι οι ειδικευόμενοι θα έπρεπε κάποια διαστήματα με κάποιο τρόπο στα επίσημα κέντρα να περνάνε και να κάνουν μια εκπαίδευση, πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουν, έτσι. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, δηλαδή όσοι έχετε επισκεφθεί κλινικές του εξωτερικού θα δείτε ότι οι κλινικές οι δικές μας είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και από άποψη γνώσεων και από άποψη τεχνολογίας. Εγώ θα ήθελα να πω σήμερα ότι επειδή το ιδιωτικό κομμάτι με την εκπαίδευση μέχρι σήμερα δεν έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή, ζητάω από σας, όσοι από σας συμμετέχετε σε νοσοκομεία που έχετε εκπαιδευόμενους, ακόμη και οι ίδιοι, να φέρετε τους ειδικευόμενους και να τους εκπαιδεύσετε. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι κακό να συνεργάζονται τα νοσοκομεία με ιδιωτικά κέντρα.
ίσα-ίσα είναι για το καλό όλων μας. Θα έλεγα ότι μπορείτε σε συνεννόηση οι διευθυντές των κλινικών με τους ειδικευόμενους, δεν είμαστε αντίπαλοι, μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε. Εγώ υπέστη μια μεγάλη δαπάνη για να το προμηθευτώ αυτό, δηλαδή φανταστείτε ένα μηχάνημα που κάνει πάνω από 200.000 ευρώ, έτσι. Και είναι κρίμα να κάθεται και να έρχεται που και που από κανένας ειδικευόμενος και να παίζει λίγο με το μηχάνημα. Πιστεύω ότι μπορούμε με τη βοήθεια τη δική σας να κάνουμε και εκπαιδευτικά μαθήματα και το μηχάνημα να μπει στην εκπαίδευσή σας. Δηλαδή να το εκμεταλλευτούν οι ειδικευόμενοι. Ακόμη και οι ειδικοί, όπως είδατε, δεν είναι μόνο για τους ειδικευόμενους, αλλά και για ειδικούς που είναι άπειροι και δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική, μπορούν να ξεκινήσουν και να κάνουν κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα λίγο να σταθώ στο θέμα το τελευταίο που τόνισες, Κώστα μου. Σίγουρα δεν είμαστε αντίθετοι με τα οφθαλμολογικά κέντρα με τα πανεπιστήμια. Άλλωστε φαίνεται από τις άλλου είδους συνεργασίες που έχουν η νοσοκομεία εκεί με τα ιδιωτικά κέντρα και είναι θέμα βασικά θέλησης, πρόθεσης και καλής διάθεσης από πλευράς κάποιων ανθρώπων να εκπαιδεύσουν τους ειδικευόμενους τους. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, θέλω να πω, δεν υπάρχει κάτι που εμποδίζει αυτό το πράγμα. Να περάσουμε στον... ναι, ναι. Εταιρεία με μεγάλο ιστορικό και μεγάλη προσφορά στην οφθαλμολογική κοινότητα για τα μηχανήματα simulation που παράγει. Όταν ήμουν στο Τορόντο και πέρυσι το 2017 δημοσιεύσαμε μια εργασία με ένα μηχάνημα, το ICE, της έμεσης οφθαλμοσκόπησης. Έχει βγάλει και μηχάνημα για έμεση οφθαλμοσκόπηση. Το οποίο μηχάνημα αυτό εμείς συγκρίναμε ειδικευόμενους στο Τορόντο, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για έμεση οφθαλμοσκόπηση στο μηχάνημα και σε αυτούς που είχαν το traditional protocol, δηλαδή να εκπαιδευτούν μεταξύ τους μέσα στην κλινική. Και η μελέτη έβγαλε ότι στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα και ότι εκπαιδεύτηκαν καλύτερα οι ειδικευόμενοι μέσω του μηχανήματος, το οποίο ακριβώς σου αναπαράγει πώς κάνεις έμεση οφθαλμοσκόπηση, πρέπει να βρεις τους στόχους, αυτό πηγαίνει όσο και πιο περιφερικά και είναι ακριβώς όπως γίνεται στην κλινική πράξη. Οπότε, όπως είπατε, συμφωνώ απόλυτα, είναι ένα μηχάνημα το οποίο ανεβάζει το επίπεδο πάρα 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 πολύ ψηλά.